Καλά μας παιδιά, αγαπητοί γονείς, γεια σας. Τελική ευθεία για τις επαναλήψεις και την επιτυχία στα μαθηματικά των προτύπων. Πάμε να δούμε αμέσως τι μελετούμε από το βιβλίο «Μαθηματικά μπαίνω πρότυπο γυμνάσιο των εκδόσεων Ανούς», ανά κεφάλαιο συγκεκριμένα. Αγαπητοί μου φίλοι, κάνω ένα διαμερισμό της οθόνης μου. Επανάληψη στα μαθηματικά, τα σωστά θέματα από το βιβλίο για τις εξετάσεις και πάμε στο κεφάλαιο 4, κλάσματα. Τι μελετούμε συγκεκριμένα. Θα πάτε, παιδιά, στο βιβλίο. Το κεφάλαιο 4, κλάσματα. Τι μελετούμε, παιδιά, συγκεκριμένα. Πρώτα απ' όλα θα μελετήσετε την θεωρία. Η θεωρία που ξεκινάει από την σελίδα 92, σελίδα 92 με 101. Τη θεωρία, παιδιά, και τα λιμένα παραδείγματα, αυτά θα μου τα δείτε σε πρώτο στάδιο, πάρα πολύ καλά και συγκεντρωμένα. Αφού μελετήσετε τη θεωρία και τα λιμένα παραδείγματα, πάμε να δούμε τώρα ποιες ασκήσεις και θέματα προσομοίως του βιβλίου θα μελετήσετε συγκεκριμένα. Αρχή. 4-1, το μέρος και το όλο. Μελετάτε τα θέματα 5, 7, 10, 14. Άρα, το 5, το 7, το 10 και το 14. Σημαντική συμβουλή, παιδιά, θα ήταν φρόνιμο να μελετήσετε όσα θεματάκια έχουν δίπλα τους τη λέξη εξετάσεις. Είναι φρόνιμο και είναι και βοηθητικό, παιδιά, όχι μόνο από το κεφάλαιο 4, από όλο το βιβλίο. Πέρα από αυτά που σας αναφέρομαι, παιδιά, όπου βλέπετε ένα θεματάκι να λέει, να είναι επισημασμένο με τη φράση εξετάσεις και τη χρονολογία που έπεσε, θα μου τα μελετήσετε και αυτά. Εντάξει, καλή μου φίλη. 4-2, θέμα 18, 22, 25, 26. Θα πάμε λοιπόν στο 4-2, σύγκριση και διάταξη κλασμάτων, να μελετήσουμε τα συγκεκριμένα θέματα. 18, έτσι, 22, 25 και 26. Δια με την ίδια λογική, όπου βλέπετε θέματα επισημασμένα με τη φράση εξετάσεις, θα τα μελετήσετε και αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, καλή μου φίλη, 4-3 αριθμογραμμές, συνεχίζουμε το βιβλίο μας. Από εδώ μελετούμε ποια θέματα δάσκαλε, 28, 30, 34, 36. Το 28, 30, 34 και 36. Φρόνιμο θα ήταν να μελετήσετε όμως, είπαμε, πέρα από αυτά και τα θέματα που έχουν δίπλα τους στη φράση εξετάσεις. Αυτό, παιδιά, που σας λέω είναι γενική οδηγία και για το κεφάλαιο 4 και για το 3 και για το 2 και για το 1 και για το 5. Έτσι, για όλα τα κεφάλαια θα μου τα μελετήσετε και αυτά. Εντάξει, φίλοι μου. 4-4, το θέμα 40 και το 41. Από το 4-5 το θέμα 44 και το θέμα 48. Άρα πάμε στο 4-5. Ωραία. Συνεχίζουμε με το 4-6 τα θέματα 55, 56 και 58. 55, 56 και 58. Μην ξεχνάς, δάσκαλε, παιδιά, μελετούμε και τα θέματα που έχουν δίπλα τους στη φράση εξετάσεις. Όχι μόνο για το κεφάλαιο 4, γενικά. Εντάξει, σας τα έχουμε συγκεντρώσει, παιδιά, τόσο στοχευμένα και απλά, που εστιάζοντας τη μελέτη σας σε αυτά τα συγκεκριμένα, είστε σε θέση να διαχειριστείτε με επιτυχία κάθε θέμα σενάριο εξετάσεων. Κλείνουμε με το 4-7, το 4-8 και το 4-9, όπου εδώ μελετάτε, παιδιά, τα εν λόγω θέματα 60-65, 71-72-74 και τα συνδυαστικά το 76, το 77 και το 91. Όπου δείτε να έχει όμως και θέμα, έτσι, με την ονομασία εξετάσεις και τη χρονιά που έπεσε, θα τα μελετήσετε, παιδιά, και αυτά. Λοιπόν, αυτά, καλοί μου φίλοι, όσον αφορά το υλικό από το βιβλίο «Μαθηματικά μπαίνω πρότυπο γυμνάσιο» που μελετούμε για το κεφάλαιο των κλασμάτων, θα περιμένουμε πολύ ευχαρίστως, όπως επικοινωνήστε μαζί μας και μας στείλετε τις απαντήσεις και τον τρόπο σκέψης για τα συγκεκριμένα θέματα και είμαστε στη διάθεσή σας βαζί, βήμα-βήμα, με το βιβλίο, το κόρς για περίοδο στη διδασκαλία σε βίντεο και τις εβδομαδιαίες προσωμιώσεις μας και live και online στην πλατφόρμα, χτίζουμε το μονοπάτι της επιτυχίας και όλα θα πάνε κατευθείαν. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Σας ευχαριστώ.